αν θα πάμε 10 με 15 Ιουλίου για γύρω στις 20 μέρες στο χωριό μου. Μπορεί να με φιλοξενήσει κάποιος φίλος και να βγάλουμε κάποια άκρη κάπως έτσι. Ψάχνουν τρόπους για να πάνε διακοπές, καθώς φέτος τα νησιά είναι απλησίαστα. Για να πάει μια οικογένεια σε ένα κοντινό νησί όπως η Σύρος, θα χρειαστεί να ξοδέψει 1.400 ευρώ για μία εβδομάδα τον Αύγουστο. Μετά ακτοπλοϊκά να είναι στα 570 ευρώ. Ενώ για το ίδιο διάστημα στη Ρόδο θα χρειαστεί να δαπανίσει 1.700 ευρώ. Μετά ακτοπλοϊκά να ξεπερνούν τα 900 ευρώ. Στο χωριό, στο βουνό, στο σπίτι. Εκτός από τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, οι τιμές καίνε και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το έχουμε κλείσει το κατάλημα από το Φεβρουάριο στα 120 ευρώ, που είναι ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο σαν σπίτι, τέλος πάντων, επειδή είναι πεντεμελής η οικογένειά μου. Για τον Αύγουστο μπορεί κάποιος να βρει ενοικιαζόμενο δωμάτιο για δύο άτομα για την Πάρο και την Άξο από 180 ευρώ τη βραδιά, για τη Σκιάθο και τη Σκόπελο από 100, όπως και για τα Χανιά. Οι πελάτες επιθυμούν περισσότερο πλέον να μένουν σε δωμάτια ενοικιαζόμενα, τα οποία έχουν παροχές οι οποίες τους εξασφαλίζουν και τη δυνατότητα σίτησης. Προσπαθούν να μειώσουν έξοδα από παντού για να εξοικονομήσουν έστω και μία ημέρα παραπάνω διακοπών. Φρουτάκια, φρυγανιές και τέτοια, για να μπορείς να τα παίρνεις και στην παραλία, για να μην πληρώνεις στο beach bar. Στα 118 ευρώ διαμορφώνεται η μέση δαπάνη των Ελλήνων καταναλωτών για την αγορά τροφίμων κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Το 45% επιλέγει συστηματικά να μαγειρέψει, έτσι ώστε να μειώσει τα έξοδα διατροφής. Πολλά ξενοδοχεία, ειδικότερα στην υπηρετική Ελλάδα, δεν έχουν τόσες κρατήσεις όσο πέρυσι. Αντιθέτως με τα νησιά που πάνε πολύ καλύτερα, και ο Ιούλιος και Αύγουστος, ειδικότερα τα ξενοδοχεία, είναι σχεδόν κλειστά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, η δαπάνη για τις φετινές διακοπές εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένη κατά 15%.